Μιας και είπαμε για οικονομία, να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γρηγόρη Λιώνη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομίας. Κύριε Λιώνη, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μετά τις πυρκαγιές και βεβαίως μεσούσεις της πανδημίας, κύριε Λιώνη, η οικονομία φαίνεται ότι έχει αρχίσει και ξαναβρίσκει τη θέση της στην επικαιρότητα, και το λέω αυτό με αφορμή και όλα όσα υπόθηκαν εχθές στη Βουλή. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη χθεσινή αντιπαράταση των πολιτικών αρχηγών για τις πυρκαγιές, μιας και το μεγάλο ζητούμενο μετά από όλη αυτή την καταστροφή είναι η αναδόμηση όλων αυτών των περιοχών και η ανακούφιση βεβαίως των ανθρώπων που επλήγησαν. Κοιτάξτε, βεβαίως πρέπει να δούμε τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να ανακουφιστούν οι άνθρωποι που επλήγησαν χωρίς συζήτηση, και νομίζω και η προηγούμενη συζήτηση που είχατε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ορισμένα από αυτά τα στοιχεία είναι προφανώς η σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω πρέπει να κρατήσουμε δύο πολύ σημαντικές πλευρές. Αν δεν κάτσουμε να σκεφτούμε γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, γιατί δηλαδή είχαμε τις τεράστιες φωτιές στην Εύβοια το 2021, γιατί μερικά χρόνια πριν είχαμε τις φωτιές στο ΜΑΤ, γιατί είχαμε τις φωτιές, αν μείνουμε στις φωτιές, το 2007 στην Ηλία, γιατί έχουμε μια σειρά από άλλες τάχα περιβαλλοντικές καταστροφές και γιατί έχουν αυτές τις επιπτώσεις, τότε θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Δεν θα λύσουμε κανένα πρόβλημα. Αν δηλαδή δεν δούμε ότι διαχρονικά υπάρχει μια συστηματική υποχρηματοδότηση της δάσους πυρόσβεσης, ότι δεν υπάρχει τρομακτική υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, με ευθύνη ολωνών. Υπάρχει μια ολόκληρη πολιτική η οποία τι λέει, λέει ότι πρέπει να αλλάξουν χρήσεις τα δάση, οι παραλίες και τα βουνά, και να γίνουν είτε τουριστικά θέρετρα, να γίνουν χώροι εγκατάστασης ανεμογεννητριών, να μετατραπούν, αν θέλετε, σε πεδία επενδύσεων, να εμπορευματοποιηθούν. Αν λοιπόν δεν δούμε αυτές τις δύο πλευρές, οι οποίες είναι συνυφασμένες σε ένα ενιαίο πράγμα, δεν θα βγάλουμε άκρη, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταλάβουμε γιατί γίνονται οι καταστροφές που γίνονται, γιατί, αν θέλετε, πριν από 50 χρόνια, γιατί ακόμα και το, κατά τη γνώμη μας, γελίο επιχείρημα της ατομικής ευθύνης. Φυσικά υπάρχει πάντα η ατομική ευθύνη, αλλά κοιτάξτε, αν δει κανείς τον όγκο των καταστροφών της δεκαετία του 60, όταν ο αριθμός των ανθρώπων που κατοικούσε έξω από τις πόλεις και στα δάση μέσα ήταν υπερπολαπλάσιος, θα δει ότι το 1965, που ήταν το μεγαλύτερο της δεκαετία του 60, έκανε 200.000 στρέμματα. Τώρα έκανε 2 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αποδώσουμε την ευθύνη στα δάση, ότι υπάρχει κυκλοφορούν κάποιοι και βάζουν φωτιές στα δάση επειδή κάναν λάθη, και άρα βάλουμε αστυνομία να τα περιφράξει, όπως λέει η κυβέρνηση τώρα. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε γιατί συμβαίνουν οι δασικές πυρκαγιές, ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες, ποιος θα κερδίσει από αυτή την εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών, και όλη, αν θέλετε, η συζήτηση η οποία έγινε χθες, αυτή την ουσιαστική πλευρά τη συγκαλύπτει. Συγκαλύπτει δηλαδή ότι όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται πράσινη ανάπτυξη και λέει ότι πρέπει να εγκατασταθούν ανεμογεννήτρες σε όλα τα βουνά και σε όλα τα δάση, και πρέπει λοιπόν να αλλάξει η χρήση της γης και από εκεί που είχαμε δάση να γίνουν χώροι εγκατάστασης ανεμογεννητριών, όταν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν. Πιστεύετε, κύριε Λιώνη, ότι κάκι μισή Εύβοια τώρα για να μπουν κάποιες ανεμογεννήτρες στην κορφή του βουνού? Άλλο πράγμα λέω. Λέω ότι όταν όμως όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να εμπορευματοποιηθούν τα δάση και να γίνουν είτε χώροι εγκατάστασης ανεμογεννητριών, είτε χώροι για ξενοδοχεία, είτε χώροι για διάφορες άλλες δραστηριότητες, πρέπει να αλλάξουν χρήση. Και ακριβώς επειδή πρέπει να αλλάξουν χρήση, όλη η λογική της δασοπροστασίας έχει αλλάξει. Δεν χρηματοδοτείται, υποστελεχώνεται το πυροσβεστικό σώμα, δεν υπάρχουν αρκετά μέσα. Έχει καταργηθεί η δασική υπηρεσία σε ένα πρωτοφανές πράγμα, δεν έχει γίνει πουθενά αλλού στον κόσμο από το 2007 μέχρι τώρα, με συνευθύνη όλων των κυβερνήσεων που δεν το έχουν αλλάξει, και ουδείς ενδιαφέρονται για την πρόληψη. Αν λοιπόν δεν δούμε αυτά, τότε δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε καθόλου στο γιατί γίνονται οι πυρκαγιές, γιατί είναι τόσο καταστρεπτικές και ποιος είναι ο πραγματικός υπαίτιος. Και αν θέλετε, η συζήτηση που γίνεται τώρα τον αποκαλύπτει τον πραγματικό υπαίτιο. Γιατί ποια είναι η λύση η οποία εμφανίζεται? Ότι ωραία, καήκαν τα δάση. Τώρα, αφού καήκαν τα δάση, θα πάρει και ένας ιδιώτης για να τα χρησιμοποιήσει με κάποιο τρόπο. Αυτή είναι η μόντα η οποία έρχεται τώρα. Δηλαδή, προωθείται μια έμεση
εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των δασών, αξιοποιώντας και την καταστροφή. Και η ουσία, αν θέλετε, για να το συνδέσω και με την οικονομία, γιατί έχετε πολύ δίκιο ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, είναι η ίδια. Αν δεν δούμε ότι δεν χάνουμε όλοι, εμφανίζεται ότι η καταστροφή των δασών είναι μια φοβερή πανεθνική καταστροφή. Ναι, αλλά δεν χάνουμε όλοι όμως αυτή την καταστροφή. Χάνουν οι κάτοικοι της Εύβοιας, οι οποίοι όντως είδαν την περιουσία τους, το βιός τους, το φυσικό τους περιβάλλον να καταστρέφεται. Χάνουν εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά στρώματα στην Αττική που πηγαίναν στην Εύβοια για να κάνουν παραθερισμό κατά βάση εγχώριο, αλλά υπάρχουν και ορισμένοι που κερδίζουν. Κερδίζουν αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δάση για νέες επενδύσεις, κερδίζουν αυτοί που θέλουν να βάλουν τουριστικά θέρετρα, κερδίζει με πολύ απλά λόγια το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο βλέπει το επενδυτικό του σχέδιο να τρέχει είτε στη φάση της καταστροφής είτε τώρα στη φάση της ανοικοδόμησης. Αν λοιπόν δεν δούμε αυτό και απλά συζητάμε για μια γενική ανοικοδόμηση, τότε θα κάνουμε όχι απλά μια τρύπα στο νερό, αν θέλετε. Θα πυροβολήσουμε τα πόδια μας εμείς οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, γιατί θα περιμένουμε ότι θα μας λύσει το θέμα η ίδια η αιτία που το δημιούργησε. Γιατί όποιο πρόβλημα και να πάρετε, από το γιατί γίνονται οι δασικές πυρκαγιές ή οι πλημμύρες, γιατί έχει αυτή την άναρχη δόμηση που έχει και πώς πάει να αλλάξει τώρα, ή με τον τρόπο και την κατεύθυνση με την οποία προχωράνε οι αλλαγές χρήσης γης, ή αν πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, ποιος χάνει και ποιος κερδίζει από την κρίση που εκδηλώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ποια θα είναι τα 100.000 λουκέτα που θα μπουν, γιατί οι μεγάλες εταιρείες στο εμπόριο, για παράδειγμα, βλέπουν να γιγαντώνεται η θέση τους σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων μικρών. Θα δούμε ότι ο ένοχος είναι ο ίδιος. Είναι αυτή η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη, είναι οι περιβόητες επενδύσεις, οι οποίες για να γίνουν απαιτούν νέους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν οι επενδύσεις, άρα αλλαγές χρήσης γης, και η όλη εξέλιξη με τις πυρκαγιές, με τον ένα με τον άλλο τρόπο και με την αξιοποίηση των καμένων ευνοεί το να γίνει, να προχωρήσει η εμπορευματοποίηση της γης και οι αλλαγές χρήσης γης. Για να έρθει η καπιταλιστική ανάπτυξη, απαιτούνται να κλείσουν οι μικρές εταιρείες για να μείνουν λίγες μεγάλες. Για να έρθει η καπιταλιστική ανάπτυξη, απαιτείται η μισθή των εργαζόμενων να είναι μισθή πείνας, ούτως ώστε να είναι τα κέρδη των επιχειρήσεων μεγάλα. Αν λοιπόν δεν δούμε αυτή την απλή αλληλουχία, τότε δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε καθόλου το πρόβλημα. Και θα, αν θέλετε, θα γυρνάμε οι εργαζόμενοι κυνηγώντας την ουρά μας γύρω-γύρω, και την ίδια στιγμή το μεγάλο κεφάλαιο θα βλέπει να τρέχουν τα επενδυτικά του σχέδια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, να αξιοποιεί τις καταστροφές που γίνονται για να τα προχωρήσει ακόμα πιο επιθετικά. Η συζήτηση με το αν θα ιδιωτικοποιήσουμε όχι πλέον τα δάση, αλλά και τα ίδια τα δέντρα, είναι μια, αν θέλετε, χαρακτηριστική συζήτηση. Βεβαίως τα απόνερα, αν θέλετε, η προσπάθεια και τα χρήματα που θα πρέπει να δαπανηθούν, που είναι πολλά βεβαίως, δεν είναι λίγα, για την ανακούφιση των πληγισσών περιοχών και όλων όσων καταστράφηκαν οι περιουσίες ή τα σπίτια τους από την πυρκαγιά, είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει όμως και το κομμάτι της πανδημίας, που επίσης απαιτεί χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έπειτα από σχεδόν 1,5 χρόνο συνεχών lockdown. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η άλλη πλευρά που θέλει ένα πακτολό χρημάτων, αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηρίξουν την οικονομία, με αφορμή κυρίως την καταστροφή που έχει υποστεί λόγω πανδημίας. Πιστεύετε ότι τα χρήματα αυτά που θα έρθουν είναι σε επάρκεια προκειμένου να βοηθήσουν τη χώρα, όχι να σταθεί στα πόδια της, τουλάχιστον να μην βυθιστεί άλλο στην κρίση? Ναι, ξαναλέω όμως, δεν υπάρχει χώρα με αυτή την έννοια που τη λέτε. Τα χρήματα που θα έρθουν είναι υπέρ αρκετά, ούτως ώστε 50 μεγαλύτερες εταιρείες να δουν τα κέρδη τους να πολλαπλασιάζονται. Είτε μιλάμε για τις ενεργειακές εταιρείες που θα κάνουν επενδύσεις ανεμογεννήτριες ή στα φωτοβολταϊκά ή στην απελευθερωμένη ενέργεια, είτε μιλάμε για τις μεγάλες τουριστικές εταιρείες που θα αξιοποιήσουν και αυτό το γύρο για να κάνουν πράσινο τουρισμό, είτε μιλάμε για τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, οι οποίες θα αξιοποιήσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την ψηφιοποίηση για να αλλάξουν τις παραγωγικές τους αλυσίδες. Οι μεγάλες λοιπόν εταιρείες φυσικά θα κερδίσουν, και θα κερδίσουν αρκετά. Όλοι οι υπόλοιποι θα χάσουμε, όσα λεφτά και να έρθουν, και θα χάσουμε γιατί τα λεφτά έρχονται για να ισχυροποιηθούν τα κέρδη των λίγων επιχειρήσεων. Και για να ισχυροποιηθούν αυτά τα κέρδη, όχι μόνο, αν θέλετε, τους πληρώνουμε εμείς, γιατί τα λεφτά αυτά δεν έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα μαγικό τρόπο.
τα λεφτά που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ΦΠΑ που πληρώνετε εσείς και εγώ και έχει εκτιναχθεί, είναι στο 25% με ευθύνη Νέας Δημοκρατίας, Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ, όλων που κάθε 3 και 5 αυξάνουν το φόρο προστιθέμενης αξίας. Τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες πληρώνουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ φόρο όλες μαζί, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Εσείς και εγώ δηλαδή τα πληρώνουμε. Ναι. Την πληρώνουμε τη φορολογία και την πληρώνουν οι μεγάλες εταιρείες που τα παίρνουν τα λεφτά αυτά. Αν λοιπόν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, όχι απλά πληρώνουμε εμείς για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι 50 εταιρείες οι οποίες θα θησαυρίσουν, αλλά πέραν αυτού, για να μπορέσουν να θησαυρίσουν, οι μισθοί μας θα παραμένουν καθυλωμένοι. Κανείς δεν μιλάει για αύξηση των μισθών. Το συνταξιοδοτικό όχι απλά θα φτάσει εκεί που το πήγε ο νόμος Λεμιτόμος του Κατρούγκαλου, θα κατέβει ακόμα παρακάτω. Ήδη μιλάνε για τη μείωση των περιβόητων μη του λεγόμενου μη εργοδοτικού κόστους. Αυτή είναι η απέτηση της επόμενης περίοδου. Η υγεία εμπορευματοποιείται παντού. Ήδη μιλάμε για. Υπάρχει ακόμα και μια συζήτηση να μπει εισιτήριο στον Όλυμπο, για να καταλάβετε πόσο. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για το γεγονός ότι όλα τα βουνά θα γίνουν χώροι εγκατάστασης κεφαλαίου με τη μορφή ανεμογεννητριών. Μιλάμε όμως ότι κάθε παραλία κλείνεται για να μπει ένα τουριστικό μεγαθύριο. Κάθε βουνό που έχει μια αισθητική αξία κλείνεται για να μπορεί κάποιος να κερδίζει και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν τα δει κανείς όλα αυτά, θα δει τι. Θα δει ότι δεν υπάρχει καμία αναπτυξιακή πρόταση και δεν θα μπορούσε να υπάρχει καμία αναπτυξιακή πρόταση ούτε από τη Νέα Δημοκρατία ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία να διασφαλίζει τα δικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα των εργαζόμενων. Και γι' αυτό εμείς ως ΚΚΕ επιμένουμε. Όποιος περιμένει ότι θα μπορεί να υπάρχει μια καπιταλιστική ανάπτυξη που θα του λύσει το πρόβλημα, έθελε ότι τυφλή. Ξεχνά τα προηγούμενα χρόνια, ξεχνά ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη μετά τα 3 μνημόνια που ψηφίστηκαν ήρθε, αλλά ήταν αντιλαϊκή και μείωσε το βιωτικό επίπεδο ακόμα περισσότερο των εργαζόμενων. Ξεχνά, αν θέλετε, τις βασικές νομοτελείς που λένε ότι για να κερδίζει το κεφάλαιο χάνουμε οι περισσότεροι. Χάνουν οι εργαζόμενοι, χάνουν τα λαϊκά στόματα. Και γι' αυτό εμείς ως ΚΚΕ επιμένουμε. Και λέμε τώρα δεν είναι μια περίοδος που απλά όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε μια γενική χώρα, γιατί αυτή η γενική χώρα που θέλουμε να στηρίξουμε είναι η χώρα του κεφαλαίου, είναι η χώρα των μεγάλων επιχειρήσεων, είναι η χώρα του καπιταλισμού. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, να παλέψουμε, να μην επιτρέψουμε μια υπεραιτέρω επιδείνωση της κατάστασης είτε στους μισθούς, είτε στο βιωτικό επίπεδο, στο ασφαλιστικό, στις χρήσεις γης, στην αξιοποίηση, αν θέλετε, της καταστροφής για να προχωρήσει επιθετικά το σχέδιο του κεφαλαίου, να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική λογική και πάνω απ' όλα να συγκεντρώσουμε δυνάμεις για αυτό που πραγματικά μπορεί να λύσει τα προβλήματα των εργαζόμενων, δηλαδή μια ανάπτυξη η οποία κινείται στον αντίποδα της σημερινής, μια ανάπτυξη που ξεριζώνει το πραγματικό πρόβλημα, τον πραγματικό αντίπαλο, το κέρδος του κεφαλαίου, την καπιταλιστική ιδιοκτησία, μια ανάπτυξη που στη βάση της κοινωνικοποιημένης μεγάλης ιδιοκτησίας και των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και την ανάπτυξή τους στη βάση του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού μπορεί να διασφαλίσει τις λαϊκές ανάγκες, μπορεί να πετύχει μια μεγέθυνση της οικονομίας με τέτοιο τρόπο που να διευρύνονται οι ανάγκες των εργαζόμενων που καλύπτονται και να μην μειώνονται και την ίδια στιγμή να εξασφαλίσει την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος. Εμείς λοιπόν σαν ΚΚΕ αυτό λέμε. Φτάνει πια, δεν μπορεί πλέον να περιμένουμε ότι θα μας λύσουν το πρόβλημα ή από πάνω, γιατί από πάνω θέλουν να λύσουν το δικό τους πρόβλημα και το κάνουν πάρα πολύ καλά, το λύνουν πολύ καλά το πρόβλημα και ήρθε η ώρα ο λαός να πιστέψει στη δύναμή του, να σηκώσει κεφάλι, να συγκρουστεί με τη λογική που του λέει ότι πρέπει να περιμένουμε να μας έρθουν κάποια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτά τα κονδύλια έρχονται για το μεγάλο κεφάλαιο, παρά το γεγονός ότι τα πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Να συγκρουστούμε λοιπόν με όλους αυτούς που μας λένε ότι πρέπει να πληρώσουμε κι άλλα για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, και μόνο με αυτόν τον τρόπο, μόνο με αυτόν τον άξονα, μόνο με αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να βάλουμε κάποια φρένα τώρα, μπορούμε να κερδίσουμε ορισμένες κατακτήσεις για να ζήσουμε λίγο καλύτερα, αλλά κυρίως να κινηθούμε στην κατεύθυνση που λέει ότι αν δεν ανατρέψουμε αυτό το σάπιο σύστημα που λέγεται καπιταλισμός και αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη που το μόνο μπορεί να φέρει είναι φτώχεια, πείνα, ανεργία και πολέμους και φυσικές καταστροφές για τη μεγάλη μάζα των εργαζόμενων, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε άσπρη μέρα. Άσε. Κύριε Λιώνη, ήσασταν καταιγιστικός και λέγα τα είπατε όλα βεβαίως και τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίες βεβαίως είναι γνωστές, δεν αλλάζουν τόσο εύκολα όσο αλλάζουν ίσως τις θέσεις τους άλλα κόμματα. Επίσης, σας ευχαριστήσω. Δεν αλλάζουν, γιατί έχουν επιβεβαιωθεί. Έχουν επιβεβαιωθεί ιστορικά πλέον. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι ο καπιταλισμός είναι σάπιος και δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε περαιτέρω καταστροφή, δεν μπορεί να διαβάσει την ιστορία. Αυτή είναι η δική μας θέση, αν θέλετε. Η προσέγγιση.
Για να θυμηθούμε τον Μάρξ. Νομίζω ότι αν θέλετε ποτέ να κάνουμε και μια πιο τεταμένη ιστορική συζήτηση, θα ήμασταν δυνατά πολύ ενδιαφέρον και φυσικά είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι. Το ξέρω. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.